πάνδημη είναι η καταδίκη των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται ο 66χρονος Λυράρης. Σαν Πακρίτου Σύλλογος Καλλιτεχνών καταδικάζουμε το γεγονός όπως έχουμε γράψει και στην ανακοίνωσή μας και το θεωρούμε ως τη χειρότερη μορφή εγκλήματος. Είναι αδιανόητο. Εν αναμονή της απολογίας του 66χρονου, ο Πακρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής, βλέποντας τον κουρνιαχτό που ξεσήκωσε η αποκάλυψη της ταυτότητάς του, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά να μην συγχαίεται η φερόμενη ως δράση του με την ιδιότητα του καλλιτέχνη. Το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο άνθρωπο, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Εμείς σαν Πακρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής βγήκαμε μπροστά να κάνουμε μία ανακοίνωση για να προστατεύσουμε τους κριτικούς καλλιτέχνες. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο 66χρονος δεν είναι επαγγελματίας μουσικός, δεν βιοπορίζεται από τη μουσική και δεν υπήρξε μέλος του Πακρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής. Οι ράριδες για εμάς τους καλλιτέχνες είναι αυτοί που υπηρετούν την κριτική παράδοση με σεβασμό, αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτοί που έχουν αφήσει και αφήνουν παρακαταθήκη και που, εάν μη τι άλλο, έχουν προσφέρει ανιδιωτελώς στον τόπο τους μέσα από τη στάση ζωής και το έργο τους. Και η ναυαρχίδα του κριτικού πολιτισμού είναι η μουσική του με ήττα, που την υπηρετούν η μουσική με όμικρον γιώτα. Δεν μπορεί λοιπόν να μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Καταλαβαίνω. Δεν είπε βέβαια κανείς ότι όλοι οι λυράριδες είναι έτσι. Αλλά με τον τρόπο που παρουσιάζεται, στο υποσυνείδητο του αλουνού, μένει αυτό. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι καλλιτέχνες, κριτικοί καλλιτέχνες που παραδίδουν μαθήματα κριτικής μουσικής και κάνουν μαθήματα σε παιδιά και σε σπίτια, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Τους κοίτανε με μισό μάτι, αυτό εννοείται. Όχι ακριβώς. Κάνουν δεύτερες σκέψεις. Δεν θέλω να το βαθύνω. Υπάρχει μια παγωμάρα. Φτάσαμε σε ένα σημείο με αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας να μην μπορούμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας. Την ίδια ώρα, σάλο προκαλεί και η ανάμειξη του 46χρονου γιατρού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα Ηρακλείου, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση παιδοβιασμού και μαστροπίας. Δεν συνάδει το ιατρικό λειτουργήμα και η ιατρική ιδιότητα με τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές. Μικρή σημασία έχει αν είναι γιατρός ή αν είναι οτιδήποτε άλλο. Δείχνει μια όμως βαθιά αρρώστια της ελληνικής κοινωνίας ή τουλάχιστον τμήματων της ελληνικής κοινωνίας και θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι κρατικές δομές ώστε να προλαμβάνουν και να περιθάλτουν πλέον και θύματα τέτοιου καταστάσεως. Σε βάρος του 46χρονου που δεν έχει συλληφθεί, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη με το διοικητή του Δημόσιου Νοσοκομείου, στο οποίο εργάζεται, να αποφασίζει την αναστολή άσκησης καθηκόντων του για 30 ημέρες, αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να αποφασίζει σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Για λόγους και νομικούς και ανθρώπινους πρέπει πάντα να ισχύει και το τεκμήριο της αυθοότητας έως μέχρι να αποδειχτεί, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση κατακρεουργούμε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι, μπορεί όμως και να μην είναι.